Πάω λιγάκι και θα ήθελα μόνο, δεν θα τον απασχολήσω ιδιαίτερα, τον οικονομολόγο τον κύριο Καζάκη, τον οποίο και καλημερίζω. Καλή εβδομάδα κύριε Καζάκη. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, πώς είστε? Όσο μπορούμε να είμαστε καλά. Τι να είστε, τέλος πάντων ρωτάω και εγώ κάτι πράγματα. Λοιπόν, λάθος συνταγή. Και κάναμε ένα σκεπτικό και θα ήθελα έτσι την άποψη και τη γνώμη σας. Όταν σου λέει ο άλλος ότι λάθος συνταγή, παιδιά, συγγνώμη σας, κατέστρεψα για να σωθούν οι υπόλοιποι, αλλά εσείς συνεχίζετε να καταστρέφεστε, δεν πειράζει, γιατί έστω και αν ήταν λάθος η συνταγή. Έχεις και τον Πρωθυπουργό και τους άλλους εκεί, ναι, λάθος συνταγή, εμείς το είπαμε, αλλά υπέγραψαν τα υπόλοιπα 15 μνημόνια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μετά από μία λάθος συνταγή, δεν πρέπει σαν καλός νοικοκύρης να κάτσεις κάτω, να δεις τι σου κόστησε αυτή η λάθος συνταγή και να ζητήσεις πίσω τα λεφτά σου? Ρωτάω. Προφανώς. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει λάθος συνταγή. Αυτό που είπε το Λαγκιντάφ είναι ότι επιβλήθηκε μια συνταγή που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προκειμένου να σωθεί το ευρώ και το ευρωσύστημα και ας χαθεί η Ελλάδα. Αυτό ήταν, αυτό ήταν που είπε το Δελτα Νιτάφ. Και βεβαίως εμείς αναμέναμε, λέει το Δελτα Νιτάφ, αναμέναμε ότι αυτό δεν θα έχει κάποια επιτυχία. Βεβαίως το λένε τώρα. Τότε δεν λέγανε αυτά τα πράγματα, λέγανε άλλα πράγματα. Τι γίνεται? Το Δελτα Νιτάφ ξέρει που πάει η ελληνική οικονομία, όπως και ξέρει που πάει η Ευρωζώνη. Δεν χρειάζεται βεβαίως να είσαι κανένας εμπειρογνώμονας του Δέλτα Νιτάβ για να καταλάβεις που πάει η ελληνική οικονομία. Όχι, όχι βέβαια. Ναι. Και επειδή ξέρει ότι πάμε σε ολοκληρωτική καταστροφή και επέρχονται μέτρα τα οποία η κοινωνία όχι θα βογγίξει, ναι, θα αλλάξει, λοιπόν. Και άλλο λέει, θα αλλάξει. Δεν θέλω εγώ. Ναι, βεβαίως. Γιατί κοιτάξτε, να δείτε, πέρα από τις απολύσεις για τις οποίες συζητάνε, ναι, μιλάμε για 12.500 υπαλλήλους και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ναι. Ναι, πέρα από το γεγονός ότι απελευθερώνονται, όπως τουλάχιστον μας πληροφόρησαν οι κυριακάτικες εφημερίδες, απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί στην πρώτη κατοικία από το Γενάρη, το 2014. Ναι, ναι. Και μάλιστα το θέμα αυτό το άνοιξε ο άνθρωπος που δεν κρατιόταν, ο υφυπουργός, ο Έλληνας. Ναι, 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 βέβαια, σαφώς. Γιατί ο άνθρωπος, πώς να το πω, δεν πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις τους αυτούς που τον βγάλανε. Τι να πω. Δηλαδή στους τραπεζίτες. Μάλιστα. Ποιος τον έβγαλε, ο ελληνικός λαός, νομίζετε? Όχι, ο ελληνικός λαός, ο κομπάρσος είναι στην όλη ιστορία. Τι να βγάλει ο ελληνικός λαός, λοιπόν, να πέστε. Και βέβαια θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι όλος αυτός ο περίφημος εθνικός στόχος από το 23 να πάει στο 13% ναι, το ΦΠΑ στην εστίαση, μάλιστα, θα το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος με αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή η ιδεολογία του μαυραγωρίτη. Εξαγοράζω ένα κλάδο σε βάρος όλη τη υπόλοιπη κοινωνία. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες το ξέρουν ότι η ύφεση θα χτυπήσει όχι κόκκινο. Και να σας πω πολύ απλά, ναι, ναι. Όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι βγαίνουν στα παράθυρα, οι δημοσιογράφοι της πλάκας ή της διατεταγμένης υπηρεσίας, όπως λέω εγώ, και οι διάφοροι οικονομολόγοι, τέλος πάντων όνομα και μη χωριό, που μιλάνε για 5,6% ύφεση το πρώτο τρίμηνο, ψάχνουν για ηλίθιο, συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά η ύφεση δεν είναι 5,6, είναι 7,8 επίσημα. Mm-hmm. 7,8 επίσημα. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2013, το 2012 έπεσαν 19%. Στο πρώτο τρίμηνο του 2013 εξακολουθούν να πέφτουν 8,5%. Δεν συνοστίζονται οι επενδυτές αυτή τη στιγμή για να επενδύσουν. Βέβαια, τι να σας πω, βεβαίως. Ναι, δεν τους βλέπετε. Είναι, ξέρω εγώ, τι θα τους κάνουμε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, και επίσης. Ναι. Το χειρότερο απ' όλα, για να δείτε πόσο ψεύτες είναι, κατ' επάγγελμα ψεύτες, δεν μας είχαν επρίξει ότι το ισοζύγιο βελτιώνεται γιατί υπάρχουν εξαγωγές. Μα βέβαια, αυτό λέγανε συνεχώς. Ωραία. 2,4 μείωση. 2,4 μείωση είχαμε. Βεβαίως, το πρώτο τρίμηνο. Μάλιστα. Και εξακολουθούμε να έχουμε μειώσεις και στα προηγούμενα τρία τρίμηνα. Επί τρία τρίμηνα έχουμε μειώσεις εξαγωγές. Δηλαδή, εδώ. Μας κοροϊδεύουν χοντρά. Δηλαδή, όποιος τουλάχιστον όποιος έχει μείνει για να μπορέσει να τον κοροϊδέψουν. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα τώρα ποιος πιστεύει αυτούς τους τύπους. Όταν λοιπόν σε τρέχουσες τιμές, αυτό το ακούει οικονομολόγος που τέλος πάντων έχει στοιχειοδός οικονομική γνώση και τρελαίνεται, σε τρέχουσες τιμές έχουμε ύφεση 7,8%. Το να καθόμαστε και να λέμε για ανάκαμψη στην Ελλάδα είναι τρέλα. Και προσέξτε τώρα. Δηλαδή δεν ζούμε στον αστερισμό της ανάπτυξης. Ω, βέβαια, success story. Της ανάκαμψης. Ναι, 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 success story είμαστε. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το Delta Intaf μας είπε ότι μας θυσίασαν στο βωμό του ευρώ τότε που η Ευρωζώνη είχε 2% οικονομική άνοδο και 4,2% άνοδο η Γερμανία. Ναι.
και είχε περίπου στο 80%, 75% περίπου ήταν το χρέος της Ευρωζώνης στο σύνολό της. Πέστε μου τώρα που η Ευρωζώνη είναι στο έκτο τρίμηνο ύφεσης, με αρνητικά δηλαδή πρόσημα, όπου η Γερμανία έχει στασιμότητα μηδέν. Όπου η Ολλανδία είναι αρνητικά τα δεδομένα της, όπως και η Φιλανδία, δηλαδή οι χώρες οι ισχυρές, να το πούμε έτσι, που γνώριζαν ανάπτυξη μέχρι τώρα. Και το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης έχει χτυπήσει 90 και τα 100 επί του ΑΕΠ. Ναι. Τι πιστεύετε ότι θα κάνουν για την Ελλάδα? Μάλιστα. Μάλιστα, μα δεν χρειάζεται να το ρωτάμε εδώ τώρα. Είναι ρητορικό. Ρητορικό το ερώτημα. Μάλιστα. Τελικά, για πέστε μου έτσι, για να κλείσουμε κιόλας. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Τι περιμένουμε, γιατί η ανάκαμψη από τη μία, η καταστροφή από την άλλη, το μνημόνιο το οποίο υπεγράφει, αυτό που μας οδήγησε σε αυτό τον όλεθρο. Τι περιμένουμε τέλος πάντων από αυτούς? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που περιμένω να ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός, τίποτα άλλο δεν περιμένω. Μην μου πείτε ότι σοβαρολογείτε τώρα. Όχι, βεβαίως σοβαρολογώ και γι' αυτό παλεύω άλλωστε. Μάλιστα. Γιατί Έλληνας πολίτης είμαι, δεν είμαι οικονομολόγος. Έλληνας πολίτης είμαι και με ενδιαφέρει η πατρίδα μου να σωθεί. Έχετε αυτή την υποψία δηλαδή ότι μπορεί ο κόσμος αυτός να σηκωθεί? Πρόσφατα να σας πω κάτι. Ναι. Επειδή τελειώνω ένα βιβλίο σχετικά με το την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Όχι, έναν άλλο. Το best seller θα μας το στείλετε, δεν ξέρω τι μπορεί. Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ναι. Διάβαζα πρόσφατα, εντάξει το έχω διαβάσει πολλές φορές, αλλά κάθε φορά όταν διαβάζει ένα κλασικό βιβλίο, πάντα έχεις διαφορετικά ερωτήματα και διαφορετικά πράγματα βλέπεις. Ναι. Πρόσφατα ξαναδιάβαζα την Ελληνική Νομαρχία, το ανωνύμου του Έλληνος. Σωστό. Η οποία βεβαίως γράφτηκε, για όποιον δεν ξέρει, γύρω στο 1809. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 10-11 χρόνια πριν την Επανάσταση. Ναι. Ξέρετε τι λέει στην αρχή? Τι τον απασχολούσε και έγραψε αυτό τον ανώνυμο Έλληνα? Mm-hmm. Τι τον απασχολούσε και έγραψε αυτό το βιβλίο? Λέει, με τυρανούσε το ερώτημα, γιατί αυτό το έθνος δεν ξεσηκώνεται ενάντια στον τύρανο. Γιατί? Και κάθε φορά, λέει, που με απασχολούσε το ερώτημα, έγραφα ένα σημείωμα, ένα χαρτί, λέει, και το έβαζα ένα κουτί. Και με απασχόλησε τόσες φορές που γέμισε το κουτί και ναι, μετά έβγαλα τα σημείωματα, ναι, αυτά, ναι, ναι, και έφτιαξα το βιβλίο αυτό, την Ελληνική Νομαρχία, που είναι εξαιρετικό. Ναι, ναι. Εκεί η απάντηση που έδωσε, ναι, είναι η κυριαρχία των μοναστηριών και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ναι, οι πλουτισμένοι, όπως τους λέει, δηλαδή αυτοί είναι, ναι, που κονομάνε από το καθεστώς της Οθωμανικής τυραννίας, Σιβλικάδες και λοιποί, ναι, Τουρκοχριστιανοί τους λέγανε τότε, ναι, λοιπόν, και φυσικά η αδιαφορία της διανόησης. Της διανόησης. Ναι. Και τότε. Και τότε. Και σήμερα. Λοιπόν, και έτσι μυρολογούσε τον χωρικό που εγκατελειμμένος από όλες τις δυνάμεις του έθνους υπέφερε απλά το ζυγό, το διπλό ζυγό και του Τουρκοχριστιανού και του Οθωμανού Μπέι ή Αγά ή Πασά. Είδατε τι ωραία. Λοιπόν, φυσικά έχουμε τελείως διαφορετικές ιστορικές εποχές. Εγώ δεν πιστεύω σήμερα ότι είναι απλά αυτή η λόγη. Άρα σήμερα, γιατί την Εκκλησία ούτως ή άλλως την έχουν βγάλει από τη ζωή τους. Βεβαίως. Εντάξει. Άρα αμένει τι? Αυτοί οι οποίοι έχουν πλουτίσει για τα καλά, συνεργαζόμενοι με το καθεστώς, ένα το κρατούμενο. Ακριβώς. Και η αδιαφορία της διανόησης των η ανθρώπων. Η αδιαφορία δεν είναι απλή αδιαφορία, με συγχωρείτε. Συμμετοχή είναι. Δεν συνηγορία είναι. Αδιαφορία είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ναι, 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 συμφωνώ απόλυτα. Με φωτεινές εξαιρέσεις βεβαίως. Με φωτεινές εξαιρέσεις. Με φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά ελάχιστες. Συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε, κύριε Καζάκη. Συμφωνούμε. Να είστε γερός. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ.